απευθύνει λόγια καρδιάς, όπως ξέρει τόσο όμορφα να τα λέει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτός ο Παπαφώτης μας έκανε τον κόσμο όλον ένα κύκλο και με έβαλε στο μέσο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έκανε το ναό μας προσκύνημα και καθημερινά περνάνε πάρα πολλοί κόσμος για να προσκυνήσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Παπαχρίστος σήμερα να προσκυνήσει τον Παπαφώτη μας. Και Κύριος τον έφερε εδώ σήμερα ανάμεσά μας για να σας ομιλήσει και να σας πει λόγια που θα σας ωφελήσουν. Να πω λοιπόν, άχρηγο Παρδημήτρη, τι ωραία που τα είπες, ότι τούτος εδώ ο Παπαφώτης σας και ο Παπαφώτης μας, που έγινε μας σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Νιώθω πολύ περήφανος που είμαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας, έχω έρθει και άλλες φορές. Πρώτη φορά όμως αξιώνουμε σήμερα με την εκλογή του Δεσπότη μας να λειτουργήσω σε αυτόν τον ναό και να νιώσω περήφανος. Να νιώσω περήφανος γιατί τούτος εδώ ο παπάς σας που νομίζω ότι δεν ήταν πάνω από ένα 60 ύψος, ήταν ένας γίγαντας της πίστεως και είχε ένα μεγαλείο το οποίο δεν μεγαλείο, τόσο που ήθελε να κρύβει την αγιότητά του και την πνευματικότητά του. Και έκανε, όπως πολύ καλά το ξέρετε εσείς, χαζούλικα πράγματα για να κρυφτεί. Να κρυφτεί και να κρύψει όλα εκείνα τα οποία είχε μέσα η καρδούλα του. Ενώθηκα με τον Παπαφώτη και τον έβαλα στην καρδιά μου, γιατί ήταν αδερφός, πραγματικά πνευματικός αδερφός, ενός άλλου μεγάλου της εποχής μας, του Γέροντα Παΐσιου, που η Εκκλησία μας ήδη τον ανέβασε στην αγιότητα, τον ανέβασε και τον ονόμασε Άγιο, όχι γιατί εμείς τον κάνουμε Άγιο κάποιον, είναι Άγιος και η Εκκλησία μας μας τον βγάζει παράδειγμα και βοήθεια και φίλο και αδελφό και πατέρα μας. Ο Γέροντας Παΐσιος λοιπόν και ο Παπαφώτης είχαν τον ίδιο πνευματικό πατέρα, τον ίδιο πνευματικό εξομολόγο, αλλά και ιερομόναχο που τους έκανε καλόγερους και τους δύο, τον Παπατίχωνα τον Ρώσο. Ο Παπατίχωνος Ρώσος ήταν μία και είναι μία θρηλυκή μορφή στην εποχή μας, που όταν αυτός θα γίνει Άγιος, θα κάνει έναν παγκόσμιο σεισμό πνευματικό. Γιατί ήταν τόσο Άγιος, που τη ζωή του την έγραψε ο ίδιος ο Γέροντας Παΐσιος. Ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος έλεγε για τον Παπατίχωνα, για τον Παπαφώτη τον δικό σας και για τον Παπαευμένη το Σαλιδάκι που μπήκε ήδη στη διαδικασία της Αγιοκατατάξεως, έλεγε λοιπόν ο Γεροπαΐσιος για αυτούς τους τρεις: αυτοί παιδάκι μου έφτασαν εκεί που είχε φτάσει και ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Και δέστε τώρα πως δένουν όλα. Ο Παπαφώτης να διακονεί και να υπηρετεί έναν Άγιο Αντώνιο Εκκλησία και ο ίδιος να έχει φτάσει τόσο ψηλά εκεί που ήταν και ο Μέγας Αντώνιος. Και όταν πήγαιναν κάποιοι να δουν τον Γεροπαΐσιο, τους έλεγε: «Τι έρχεστε μωρέ εδώ, το άκουσα και εγώ να το λέει αυτό. Γιατί δεν πάτε να βρείτε τον Παπατίχωνα, να βρείτε τον Παπαφώτη, να βρείτε τον Παπαευμένη το Σαλιδάκι και να προσκυνήσετε τα πόδια τους και να πάρετε όλη τη χάρη και όλη την ευλογία του Θεού».
Έτσι λοιπόν ενώθηκα και αγάπησα και λάτρεψα και τον Πάπα Φώτη και έρχομαι και ξανάρχομαι σε τούτον εδώ τον ευλογημένο τον τόπο και πραγματικά σας θεωρώ τυχερούς και ευλογημένους που είστε σε έναν τόπο και σε ένα μέρος που υπάρχει ένας τάφος, υπάρχει ένας ναός, υπάρχει ένα σπίτι που έζησε ο Πάπα Φώτης, υπάρχει ένας ναός και ένα παρεκκλήσι το οποίο έφτιαξε ο Πάπα Φώτης, αλλά και εδώ λειτουργούσε. Και σήμερα μου έδωσε ο υπέροχος παπάς σας, ο Παπαδημήτρης, που έγινε εκλεκτός μου φίλος, να φορέσω τον σταυρό που φορούσε ο ίδιος ο Πάπα Φώτης. Ξέρετε, μου έχουν πει από τότε που άρχισα κι εγώ να λέω κάποια πράγματα για τον Πάπα Φώτη, από αυτά που διάβασα και έμαθα και άκουσα, άρχισαν πολλοί να με παίρνουν τηλέφωνα ή να έρχονται εκεί που είμαι στην ενορία, μια μικρή και ασήμαντη ενορία με 10 μόλις κατοίκους έχω εγώ στην Αιγή, να μου λένε θαυμαστά γεγονότα. Και λέει, άρχισε. Το κέντρο της γης για το γέλα τα Παΐσιο.
Και επειδή αυτοί οι Άγιοι όλοι εκεί πάνω είναι μια αγκαλιά, έλεγε, ακούστε τώρα, συγχωρέστε με που θα το πω, εγώ που θα το πω, όχι εκείνος που μας το είπε πρώτη φορά. Ρώτησαν κάποια παιδιά το γέροντα Παΐσιο, τι κάνουν οι Άγιοι όλη την ημέρα συνέχεια στον ουρανό, τι κάνουν οι Άγιοι? Και του λέει ο γέροντας Παΐσιος, να βρε παιδάκι μου, οι Άγιοι είναι, μια σκέψου λέει, σαν έναν τεράστιο πύργο που έχει πάνω μία μεγάλη τεράστιο μπαλκόνι. Και από εκεί πάνω λέει στην άκρη γύρω γύρω κάθονται όλοι οι Άγιοι, παλιοί και καινούργοι, με πρώτη στη μέση την Παναγιά και δίπλα τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους, αλλά και όλοι οι Άγιοι κάθονται. Και τι κάνουν οι γέροντα οι Άγιοι? Να βρε παιδάκι μου, κοιτάνε εδώ κάτω όλους μας, μας κοιτάνε, και τι περιμένουν, γέροντα? Να βρε να τους πούμε κάτι, περιμένουν να τους ζητήσουμε κάτι. Και δεν κουράζονται οι Άγιοι να περιμένουν. Κουράζονται και στεναχωριούνται όταν δεν τους ζητάμε τίποτα. Όταν δεν τους ζητάμε τίποτα, στεναχωριούνται οι Άγιοι. Άχ, ωραία, και μας βλέπουν να παιδευόμαστε. Και τι λένε οι Άγιοι? Πόσο χαζός και χαζή είναι, μωρέ, αυτοί όλοι. Να πονάνε, να υποφέρουν, να παιδεύονται και να μην μας ζητάνε τίποτα. Και μόλις γέροντα τους ζητήσουμε, μόλις τους ζητήσουμε, τρέχουν και έρχονται. Έχετε ακούσει ότι στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, που είναι ο Λόσο, με ο Λόσο αρχής, όπως όταν ζούσαν, τους αλλάζουν κάθε χρόνο τα παπούτσια. Το έχετε ακούσει? Γιατί, μωρέ, τους αλλάζουν τα παπούτσια? Γιατί τρέχουνε, λέει, τρέχουνε παντού σε όποιον τους ζητήσει. Και το ακούσαν όλοι το καλοκαίρι. Η φωτιά έκαψε τα πάντα, μόνο το προκόπη. Γιατί? Γιατί βγήκαν, λέει, το βράδυ με τις εικόνες και τα καντήλια και τις λαμπάδες και στάθηκαν απέναντι στη φωτιά και έριξε μόνο εκεί βροχή ο Θεός για να βρέξει. Και ένα άλλο που έλεγε ο Γερο Παΐσιος, πήγαν κάποιοι παιδιά να το δουν. Γέροντα, και ένας από αυτούς ήταν στενοχωρημένος πολύ. Γιατί ο Γιωργάκης, παιδιά, είναι στενοχωρημένος? Ο Γιώργος του μίλησε. Να βρε γέροντα, δεν έχει γονείς. Και έναν φίλο που είχε έφυγε μακριά και δεν τον έχει τώρα. Και τι του λέει ο γέροντας? Πω τυχερός που είσαι εσύ. Εσύ, παιδάκι μου, μπορείς να κάνεις τον καλύτερο φίλο. Πώς, γέροντα, να κάνω, ποιον φίλο να κάνω, ποιον λες εσύ? Να βρε, παιδάκι μου, κάνε έναν Άγιο φίλο. Να τον έχεις το καλύτερό σου φιλαράκι. Και πώς κάνουμε, ρε γέροντα, έναν Άγιο φίλο? Να βρε, παιδάκι μου, κάθε μέρα έχει τόσους Αγίους. Θα παίρνεις, λέει, το ημερολόγιο και θα λες, σήμερα ποιος γιορτάζει? Ο Άγιος Αρέθας. Και με ταυτό μάρτυρες. Και θα του λες, Άγιε Αρέθα, σε παρακαλώ, θέλω να γίνουμε φίλοι. Θα τον αφήνεις. Αυτός να αποφασίσει. Την άλλη μέρα είναι ο Άγιος Δημήτριος Πετάμπριο. Πω, τι ωραίος Άγιος. Τον έχουμε εμείς εκεί στη Θεσσαλονίκη καμάρι. Θα του λες, Άγιε Δημήτριε, σε παρακαλώ, θέλω να γίνουμε φίλοι. Μετά την άλλη μέρα είναι ο Άγιος Νέστορας. Μετά έρχονται οι Αρχάγγελοι, μετά ο Άγιος Νεκτάριος, μετά ο Άγιος Αρσένιος, μετά όλοι αυτοί οι Άγιοι. Κάθε μέρα θα λες έναν Άγιο, θέλω να γίνουμε φίλοι. Και θα υπάρξει Άγιος που θα με κάνει φίλο. Ου, αυτό περιμένουν οι Άγιοι.
Εδώ βρέσει ο γέροντας Παΐσιος είχε φτάσει. Τόση αγάπη να έχει με τους Αγίους, τόσο πολύ με τους Αγίους να είναι μαζί, που τον επισκέφτονταν κιόλας οι Άγιοι. Μια φορά, πόσα λεπτά μπορώ να τους πετρέχω. Όποιος δεν δουλεύει, γιατί έχω μιλάω πολύ, αν δεν τελειώσω. Λοιπόν, κάποτε λέει, είχαμε πάει μια παρέα νέο. Χτύπησα το καμπανάκι, τίποτα υπόλοιπα. Δεν άνοιξε. Ξαναχτυπά το καμπανάκι μετά από λίγο, δεν ανοίγει πόρτα. Κάποια στιγμή έκανε ησυχία τελείως. Και λέει ο ένας, ρε, ρε εσύ, για ακούστε, γυναίκα ακούγεται μέσα. Γυναίκα, στο κελί του καιρό Παΐσιου, στη μέση του Αγίου Όρους, που δεν επιτρέπεται να πατήσει γυναίκα. Α, δεν μας τα λέει καλά ο καιρό Παΐσιου. Άκουσαν, άκουσαν κουβέντα. Να ο γέροντας, να η γυναίκα. Να ο γέροντας, να η γυναίκα. Δεν καταλάβαιναν όμως τι έλεγε. Τώρα λέει εδώ θα κάτσουμε να περιμένουμε όσες ώρες και αν χρειαστεί. Περίμενα, περίμενα. Κάποια στιγμή βγαίνει ο γέροντας. Έλαμπε λέει το πρόσωπό του. Ρε γέροντα, διάξιδησέ μας τώρα που πήραμε την ευχή του. Ο πιο ζωηρός και ο πιο μάγκας. Ρε γέροντα, τώρα έκανε μας πια εξήγηση, διότι εμείς μας τρελάνες. Όλοι πάθαμε. Τι παιδάκια. Ποια γυναίκα είχες μέσα. Έσκυψε το κεφάλι ο γέροντας. Αυτή μπορεί να νόμισα ότι ντράπηκε κιόλας. Και κοκκίνησε ο γέροντας. Και έσκυψε το κεφάλι και δεν έλεγε τίποτα. Ρε γέροντα, θα μας πεις τώρα. Δεν φεύγουμε από εδώ εμείς. Και τότε της λέει ο γέροντας με μια ταπείνωση και απλότητα ζηλευτή. Να βρε παιδάκι μου, εδώ που κάθομαι μόνος μου, έρχεται καμιά φορά εκείνη η φίλη μου. Οπα, οπα, οπα. Να βρε εκείνη η ευθυνούλα μου. Και τους είπε όλη την ιστορία ότι πήγαινε μια ηγεκή ευθυμία και τον επισκέφτονταν. Και ποιοι άλλοι Άγιοι βρήκαν ευκαιρία αυτό τώρα να μάθουν. Και ποιοι άλλοι Άγιοι έρχονται γέροντα. Τι να πω ρε παιδάκι μου εγώ, τι ελεηνός είμαι και τι. Έρχονται κάποιοι, ποιοι γέροντα. Να έρχεται ο Άγιος Σιμεών, αλλά εκείνον ντρέπομαι να του φιλήσω το χέρι. Γιατί γέροντα, να βρε παιδί μου εκείνος έπιασε το Χριστούλη μωρό στην αγκαλιά. Πώς να του φιλήσω εγώ τα χέρια. Και ποιος άλλος έρχεται γέροντα. Και εκεί ο γέροντας του είπε, καμιά φορά έρχεται και η αγκαλιά μας. Πάπα, πάπα, ντροπή που νιώθω που έρχεται η Παναγιά μας. Εγώ να εντέχω με την Παναγιά. Και πώς είναι γέροντα η Παναγιά. Να βρε παιδάκι μου, είναι σαν εκείνη την εικόνα που είναι η Παναγία ή η Ιεροσολυμίτισσα. Έτσι μοιάζει η Παναγιά μας. Τους λοιπόν τους Αγίους τιμάμε, αυτήν την παρέα των Αγίων ήρθα και εγώ εδώ να προσκυνήσω τον γέρο Παΐσιο και τον Παπαφώτη μαζί. Ας φωνάξουμε δυνατά, εσείς να τον έχετε καμάρι τον Παπαφώτη. Και μου είπε κάποιος ότι στους Μυτιλινιούς λέει εδώ, εδώ, εμφανίζονται και οι Παναγιές και οι Αρχάγγελοι σας και ο Παπαφώτης και ο Άγιος Ραφαήλ. Γι' αυτό ερχόμαστε κι εμείς για να πάρουμε από τη χάρη των Αγίων σας, να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον Παπαδημήτρη και να του πω ότι τον αγαπώ και όσα χρόνια μπορώ να περπατάω
εις αυτόν τον τόπο και αυτούς τους Αγίους. Στην ενορία μου δε, επειδή είχα κι εγώ πριν από μένα έναν παπά ξυπόλυτο, έτσι κυκλοφορούσε και ήταν φίλος του Παπαφώτη, ερχόταν ο Παπαφώτης και λειτουργούσε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν είπα, κάτι λίγο μας θέλει, κάτι πολύ να πάρω και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που σήμερα μπόρεσα και λειτουργήσα εδώ το πανηγύριο μου. Ο Παπαφωτάκος σας λοιπόν να σας έχει πάντα στην προστασία του, πάντα στην αγάπη του, πάντα στην ευλογία του. Και αν θέλει ο Θεός, μπορεί να τον κάνει να λάμπει σαν το μεγαλύτερο αστέρι, σαν τον